Ευχαριστημένη από την προσέλευση του κόσμου, τις δύο πρώτες ημέρες του τετραήμερου φεστιβάλ Νεολαία Τυχερού δήλωσαν οι διοργανωτές. Τόσο ο χώρος όσο και το καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος ικανοποίησε όσους βρέθηκαν εκεί. 14η χρονιά φέτος στο φεστιβάλ Νεολαία Τυχερού, η πρώτη μέρα έναρξη του φεστιβάλ. Μια πολύ δυναμική μέρα που μαζί μας είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος αυτή τη στιγμή, όπως τον ακούτε. Η ονειρά μας συνέχεια και ο Ρόκος θα κλείσει στην συναυλία. Ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος ήταν μια επιλογή πολλών ετών τώρα, η οποία δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Φέτος πραγματικά ο Ρόκος είναι εδώ και πιστεύουμε ότι θα είναι μια εκπληκτική βραδιά. Το φεστιβάλ βρίσκεται στην πρώτη του μέρα. Έχουμε άλλες τρεις μέρες με πάρα πολύ μουσική, πάρα πολλούς καλλιτέχνες γνωστούς σε όλη την Ελλάδα και φυσικά τα τοπικά συγκροτήματα του νομού Εύρου, τα οποία και αυτά κάθε μέρα δίνουν την παρουσία τους εδώ για να μπορέσουν να κάνουν γνωστό το δικό τους μουσικό έργο. Ο πολιτιστικός σύλλογος του φεστιβάλ Τυχερού καλεί όλο τον κόσμο να έρθει εδώ στο φεστιβάλ, να έρθει στο Τυχερό, να έρθει στην υπέροχη λίμνη του Τυχερού και να δει από κοντά όλο αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλούς μήνες τώρα. Η Ονειράμα και ο Ρόκος κράτησαν θερμό το ενδιαφέρον του κοινού με τα γνωστά και αγαπημένα κομμάτια τους, ανεβάζοντας στα ύψη τη διάθεση. Όνειρα που χαθαίνει δόχια, για πρέπει που λες, ένα φέρα, αντί στο τσίρκο πουλιά. Μεγάλα ονόματα όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Αμίλτος Πασχαλίδης, ο Μπάμπης Στόκας και η Ευρυδίκη εμφανίστηκαν τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, γοήτευσαν με τα τραγούδια τους στο κοινό και καταχειροκροτήθηκαν. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος είναι εξαιρετικός. Γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που με προσκαλούν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και τις προηγούμενες δύο φορές ήταν υπέροχες οι βραδιές, όλα αυτά που μοιραστήκαμε με το κοινό. Και ειδικά φέτος, σε μια βραδιά που συμμετέχουν τόσο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, αισθάνομαι τεράστια τιμή να είμαι κι εγώ μέρος αυτών το ίδιο βράδυ. Ο κόσμος είναι εξαιρετικός, όπως πάντα. Επειδή έχω μεγάλη πορεία στο χώρο πλευράς χρόνων, έχω έρθει αρκετές φορές γενικά στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρεστιάδα, στο Τριεθνές, στο Διδημότικο, στο Σουφλί, εδώ. Ο τρόπος που τα παίζουμε, ο τρόπος που δημιουργείται η σχέση κάθε φορά με καινούριο κοινό, τα διαφοροποιεί. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω, γιατί τους 7 νάνους έχω πει 2.000 φορές. Αλλά σε διαβεβαιώνω, σας διαβεβαιώνω, ότι είναι κάθε φορά διαφορετικό. Σε μεγάλο βαθμό, και δεν λέω πάντα, αλλά πολλές φορές. Νομίζω ότι η επιτυχία ενός καλλιτέχνη με τόσα χρόνια στην πλάτη του έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να αφήσει επάνω στη σκηνή θέση για το απρόβλεπτο, με βάση και τους μουσικούς, τους συνεργάτες κτλ. Νομίζω ότι αυτό το έχω καταφέρει γενικά. Σου λέω ίσως με γρεις με στή. Κοίταξε, ο Μικρούτσικος είναι ο τελευταίος ενεργός μεγάλος Έλληνας συνθέτης. Όταν σου δίνεται ευκαιρία να παίξεις μαζί του, δεν τη χάνεις. Είναι στον δρόμο, είναι πάρα πολύ πιτσιρικά στην ψυχή. Γουστάρι που είμαστε στην περιοδία. Και όταν είναι ένας τόσο μεγάλος συνθέτης, ο οποίος έχει τα κότσια να κάνει τετράμινη περιοδία, δεν τη χάνει σε αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ ωραία εδώ. Κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια και πάντα λέω ότι έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα 20 φορές, αλλά πάντα υπάρχουν σημεία της Ελλάδας που δεν τα έχω δει. Ένα από αυτά ήταν το Τυχερό. Είμαι τυχερός που ήρθα. Είναι πολύ ωραία και γενικά όπου έχει λίμνη δίπλα είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ. Σαν να πεις στα λαστάρια.